Η ώρα είναι 7:30. Εδώ είμαστε για να πάμε σε έναν επίσης εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς κατάφερε να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο, με μεγάλη επιτυχία, ο κύριος Φάνης Κουρτικάκης. Καλησπέρα σας. Είναι προγραμματιστής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας, γιατί χαιρόμαστε να φιλοξενούμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω και όταν τους αρέσει κάτι, τα καταφέρνουν. Και εσείς είστε τέτοιος και εξηγούμε, έτσι κάνοντας μια πολύ σύντομη εισαγωγή, γιατί εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Σας άρεσε πάντα αυτό που λέγεται παιχνίδι στον υπολογιστή? Σας άρεσε να εξερευνείτε τον κόσμο αυτόν? Δεν γνωρίζατε πώς να τα φτιάχνετε όμως, αλλά μάθατε και τα καταφέρατε, έτσι? Ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο. Πριν 9 χρόνια που ξεκίνησα, έκανα μια δουλειά η οποία ήταν εντελώς άσχετη με το χώρο. Εργαζόμουν σαν μηχανικός αυτοκινήτων. Ναι. Και κάποια στιγμή, με την προτροπή ενός πολύ καλού φίλου, αποφάσισα να δοκιμάσω, να μάθω λίγο προγραμματισμό, ώστε να φτιάξω παιχνίδια για κινητά και τάμπλετ. Εγώ κάτι και λαϊδίσματα ακούω, να σας πω την αλήθεια, και καταλαβαίνω ότι έχετε στο σπίτι σας παρέα. Εδώ είμαστε, είναι ζούγκλα. Έχουμε σκύλους, γάτες, πουλιά, τα πάντα. Ναι. Δεν μας ενοχλούν καθόλου. Απλά για να γνωρίζει και ο κόσμος τι ακούμε. Γι' αυτό σας το λέω και το σχολιάζω. Δεν μας ενοχλούν καθόλου όμως και πάρα πολύ καλά κάνετε και είναι πανέμορφα, φαντάζομαι. Λοιπόν, για πείτε μας δύο λόγια τώρα. Βρίσκεστε πίσω από εφαρμογές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Μία από αυτές είναι η λεγόμενη 7 λέξεις. Όπου λίγο πολύ όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε παίξει. Πώς ήρθε η στιγμή να πείτε ότι εγώ θα μάθω και θα ασχοληθώ πιο ένεργα? Όπως είπατε και εσείς, πάντα μου άρεσαν και οι υπολογιστές και να παίζω παιχνίδια. Και ήταν αυτή η προτροπή του φίλου. Μου είπε ότι, ξέρεις, τώρα Φάνη, ήρθε η ώρα, μπορείς να τα καταφέρεις, υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Οπότε ξεκίνα. Και λέω κι εγώ, εντάξει, θα δοκιμάσω. Δημιούργησα τα πρώτα μου παιχνίδια, τα οποία δεν ήταν πετυχημένα. Ναι. Και μετά από ένα χρόνο ήρθε το 7 λέξεις, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, με πολλά κατεβάσματα, εκατοντάδες χιλιάδες, και εξακολουθούμε και το αναβαθμίζουμε και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν το είχατε όμως. Δηλαδή, όταν είδατε ότι η πρώτη προσπάθεια δεν είχε ανταπόκριση, δεν το είχατε, δεν είπατε ότι τελικά δεν έχω ταλέντο, ας το βάλω κάτω, ας κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Γιατί έκανα τουλάχιστον 4-5 παιχνίδια μέχρι να έρθει το πετυχημένο. Και ναι, ευτυχώς δηλαδή που δεν τα παράτησα. Mm-hmm. Επόμενος έτσι στόχος, τι είναι εκείνο το οποίο έχετε στα σκαριά, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε βέβαια? Ναι, έχουμε φτιάξει διάφορα παιχνίδια και σε συνεργασία και με Έλληνες YouTubers. Και τώρα δοκιμάζουμε κάτι να κάνουμε και να δοκιμάσουμε και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι καλό και στο εξωτερικό. Με ένα παιχνίδι στα αγγλικά. Με ένα παιχνίδι στα αγγλικά. Αυτός είναι. Μέχρι τώρα τα παιχνίδια είναι στα ελληνικά, έτσι, δηλαδή και οι 7 λέξεις. Όλα. Και ναι, όλα. Ναι. Mm-hmm. Ακόμα και αν κάποιο παιχνίδι μου έχει την αγγλική γλώσσα, δεν το κάναμε επειδή περιμένουμε ότι θα πάει καλά στο εξωτερικό. Το κάναμε έτσι σαν. Επειδή μπορούσαμε, ας πούμε, προσθέσαμε και αυτή τη δυνατότητα. Παιχνίδια περισσότερο έτσι τύπου γνώσεων, κύριε Κουρτικάκη, το γνώσεων τώρα σε εισαγωγικά, έτσι, που έχουν να κάνουν περισσότερο όμως με αυτό το κομμάτι. Ναι, ξεκίνησα με αυτά τα παιχνίδια και στη συνέχεια φτιάχνουμε και παιχνίδια με περισσότερα γραφικά, με ήρωες που ο παίκτης ελέγχει κάποιο ήρωα. Το εξελίσσουμε, δηλαδή, όσο μπορώ, το εξελίσσουμε. Σας πίστεψαν. Και όταν λέω σας πίστεψαν, εννοώ. Οι δικοί σας άνθρωποι, όταν ξεκινήσατε όλο αυτό το εγχείρημα, υπήρξαν στιγμές που σας είπαν, βρε Φάνη, τώρα τι ψάχνεις, τι κυνηγάς, ασχολήσουμε κάτι πιο πρακτικό? Ναι, και είναι και λογικό. Δηλαδή, το να πει κάποιος στους δικούς του ανθρώπους ότι εγώ θα αφήσω τη δουλειά μου και θα βιοποριστώ φτιάχνοντας παιχνίδια, ακούγεται λίγο περίεργο. Mm-hmm. Αλλά τελικά, ναι, τα κατάφερα, πήγε καλά. Άρα να φανταστώ και να υποθέσω, κύριε Κουρτικάκη, ότι κι εσείς το μήνυμα που περνάτε και στη δική σας την οικογένεια είναι ότι κυνηγήσετε το όνειρο, όσο και τρελό και αν φαντάζεσαι κάποιος, ότι τελικά δεν είναι. Ναι, σίγουρα. Αυτό πάει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ειδικά αν κάποιος δεν έχει άμεσες υποχρεώσεις, δεν έχει οικογένεια, τότε πιστεύω ότι το οφείλει στον εαυτό του να κυνηγήσει το όνειρό του, να κάνει αυτό που θέλει. Και εντάξει, και μπορεί να αποτύχει, μπορεί να συνεχίσει, να ξαναπροσπαθήσει ξανά και ξανά όσο χρειαστεί.
ή ακόμα και αν αποτύχει, τουλάχιστον όταν περάσουν τα χρόνια, δεν θα λέει ότι δεν προσπάθησε. Α, γιατί αυτό νομίζω και θα είναι πολύ άσχημο αυτό. Αυτό και αν είναι μεγάλο μήνυμα. Τουλάχιστον να πεις ότι εγώ προσπάθησα και δεν τα κατάφερα, αλλά προσπάθησα. Προσφέρεται η Ελλάδα για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας? Το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι έχετε ζήσει και στο εξωτερικό. Αν η Ελλάδα τελικά προσφέρεται, και δεν το λέω με καμία έννοια απεσιόδοξη στάση κριτική προς τη χώρα μας, αλλά ως καταγραφή. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι περνάνε δύσκολα. Και δεν μπορώ τώρα εγώ να πω ότι απλά δεν προσπαθείς αρκετά ή ότι δοκίμασε και άλλο, γιατί μπορεί να είναι και σε άσχημη κατάσταση και να μην είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στη δουλειά μου, στον χώρο του προγραμματισμού, μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει αγοράζοντας τον πιο φτηνό υπολογιστή που υπάρχει και να κάνει την προσπάθειά του. Ακόμα και αν έχει μια βασική δουλειά, μπορεί να αφιερώσει τον επιπλέον χρόνο που έχει και να κάνει την προσπάθειά του. Και θεωρώ ότι αν κάποιος προσπαθήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά όπως εγώ, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ο παράγοντας τύχη, γιατί είναι και αυτός τύχη είναι πολύ απαραίτητη, και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Αυτό πιστεύω τουλάχιστον εγώ, ότι αν κάποιος προσπαθήσει αρκετά, θα βοηθηθεί και από την τύχη και θα τα καταφέρει στον δικό μου τομέα, στον προγραμματισμό. Και άλλωστε δεν την προκαλέσουμε και την τύχη μας, κύριε Κουρτικάκη, νομίζω ότι... Σωστά. Δεν θα καταφέρουμε και πολλά πράγματα. Καλό είναι να την προκαλούμε τουλάχιστον με μέτρο και εκεί που χρειάζεται. Στις φιλοδοξίες μας εννοώ, στα όνειρά μας. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τα μηνύματα τα οποία μας δώσατε, έτσι και την ενέργειά σας. Και καλή συνέχεια και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο ετοιμάζεται και θα το δούμε φυσικά και στο κινητό μας, τηλέφωνα, στις συσκευές μας, ως εφαρμογή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.